Γενικά το θέμα ασφαλείας των σχολείων είναι σε πάρα πολύ, πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά, γιατί θεωρούμε ότι στα περισσότερα, για μην πω στο σύνολο των σχολικών κτηρίων, υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφαλείας. Ένα από αυτά είναι και τα αλεξικέρευνα, τα οποία έχει παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πολλά συμβάντα κλοπών αλεξικεράβνων από λόγω του ότι περιείχαν χαλκό το οποίο ήταν αρκετά ακριβό, τα οποία είναι άγνωστο σε πόσα σχολεία έχουν αντικατασταθεί. Με όλες τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη ενός αλεξικέραβνου σε περίπτωση καταιγίδας. Εσύ πιστεύετε ότι σε αρκετά σχολεία δεν έχει αντικατασταθεί? Ναι, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό που είχαν κλαπεί και έχουν αντικατασταθεί. Υπάρχουν όμως αρκετά σχολεία τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή αλεξικεραυνική προστασία. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, μέσα στα πολλά βέβαια που όπως είπα έχουν να κάνουν με το θέμα ασφάλειας των σχολείων, ξεκινώντας από το ίδιο το κτηριακό, ένα άλλο όμως πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και το θέμα των καυστήρων. Αρκετοί καυστήρες, καταρχάς θα έπρεπε ξεκινά ήδη η διανομή του πετρελαίου, που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος, που εντάξει είμαστε στην Κρήτη, κάνει ακόμα καλό καιρό, αλλά μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή αυτό να αλλάξει, να ανάψουν καυστήρες οι οποίοι δεν θα έχουν όμως ελεγχθεί και συντηρηθεί. Θα έπρεπε ήδη δηλαδή να υπάρχει μια πρόβλεψη, ένας σωστός προγραμματισμός, οι καυστήρες να έχουν συντηρηθεί ήδη μέσα από το καλοκαίρι, ίσως και το Σεπτέμβριο, ώστε να μην έχουμε το παραμικρό και την παραμικρή αμφιβολία επικινδυνότητας. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με το θάνατο του μαθητή από έκρηξη καυστήρα με την πόρτα. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να βρουν κατάλληλα συνεργεία γιατί δεν υπάρχουν και ότι αν κάποιος διευθυντής γνωρίζει κάποιον, έχει κάποιον γνωστό ή κάποιον δικό του, να αναλάβει ο ίδιος την επικοινωνία και η Σχολική Επιτροπή, δηλαδή ο Δήμος, θα αποζημιώσει τη δαπάνη απευθείας. Αυτά όμως, ναι, για τους καυστήρες. Για τα αλεξικέραυνα. Για τα αλεξικέραυνα, ότι κάποια στιγμή, είναι θέτο χρόνο, θα τοποθετηθούν. Όσο αφορά τους καυστήρες, ένα άλλο μεγάλο σοβαρότατο ζήτημα είναι ότι αρκετοί εξ αυτών είναι μέσα στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, να είναι σε υπόγειο με πυράντοχες πόρτες, με κάμερα, δηλαδή αίθουσα που να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, αυτά βρίσκονται όχι μόνο σε υπόγεια, αλλά βρίσκονται ακριβώς και δίπλα σε σχολικές αίθουσες. Όπως και επίσης ότι βρίσκονται και σε εξόδους διαφυγής μαθητών σε περίπτωση, ας πούμε, πυρκαγιάς ή σεισμού. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά δεν υπάρχει δυστυχώς καμία πρόβλεψη αντικατάστασης ή να δημιουργηθεί κάποια διαφορετική υποδομή όσο αφορά τους καυστήρες. Ξεκινώντας από την αντικεραυνική προστασία και τα αλεξικέραυνα, ουσιαστικά κάθε χρόνο γίνεται μια προμήθεια υλικών για αντικατάσταση φθορών ή και συμπλήρωση αυτών από όπου ζητείτε, καθώς επίσης και τα αιτήματα που παίρνουμε μέσα από την πλατφόρμα από τα σχολεία για νέα αλεξικέραυνα σε λίγες σχολικές μονάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έτσι φέραμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα ουσιαστικά των σχολείων. Η αντικεραυνική προστασία είναι ένα από τα ζητήματα, πολλά ζητήματα στις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα από τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές βροχές στην Κρήτη. Σε σχέση με την αντικεραυνική προστασία όμως, ευτυχώς δεν υπάρχουν και δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατά το παρελθόν ιδιαίτερα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε οτιδήποτε έρχεται ως αίτημα στην τεχνική υπηρεσία και αφορά στην ασφάλεια των μαθητών. Και με τη συντήρηση, φαντάζομαι, του... Και η συντήρηση των καυστήρων είναι προφανώς σε αιτήσια βάση γίνεται αυτό το έργο. Θα βγάλουμε το διαγωνισμό, θα υπογράψουμε τη σύμβαση στο αμέσως επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να προλάβουμε την χειμερινή περίοδο. Εάν υπάρξει κάτι το οποίο είναι κατεπήγον, σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή, με την Αντιδημαρχία Παιδείας, καλύπτουμε κάποιες ανάγκες που μπορεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να έχουν προκύψει.